Χιλιάδες Ούγγροι τίμησαν την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος με πορεία από το κέντρο της Βουδαπέστης στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Από εκεί περίπου 600 άτομα επιβιβάστηκαν σε τρένο για να φτάσουν στην Πολωνία και να λάβουν μέρος στην παγκόσμια πορεία των ζωντανών, όπως λέγεται, που ξεκινάει από το Auschwitz και καταλήγει στον Birkenau. Το πρώτο τρένο από τη Βουδαπέστη για το Auschwitz αναχώρησε στις 29 Απριλίου του 1944. Πρέπει να πούμε τις πραγματικές ιστορίες για τους πατέρες και τους παππούδες μας. Μελετώντας την ιστορία μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ενάντια στο σημερινό αντισημιτισμό, λέει ο Τζοστ Μπίτνερ, ο ιδρυτής της οργάνωσης Πορείας Ζωής που απαρτίζεται από απόγονους φιλοναζιστών. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Βουδαπέστη μεταδίδει. Η πορεία των ζωντανών διοργανώνεται κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, λόγω της 70ης επετείου από την κατάληψη της Ουγγαρίας από τους Ναζί. Από την άλλη, η σχέση μεταξύ της Ουγγρικής κυβέρνησης και των εβραϊκών οργανώσεων βρίσκεται στο χειρότερο σημείο από ποτέ.